τους, στις ομάδες τους, την νυχτή Κύπρου και το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Αγαπήθηκαν και εκτιμήθηκαν από τους ελληνικύπριους φιλάθλους, από συμπαίκτες και αντιπάλους και η προσφορά τους αναγνωρίζεται έως και σήμερα. Αυτό το βεβαιώνουν και επιπλέον μαρτυρίες, τις οποίες προσωπικά περισυνέριξα από πολλούς παλαιούς ελληνοκύπριους ποδοσφαιριστές και φιλάθλους. Αμέτρητες οι ιστορίες. Για παράδειγμα, κανείς δεν λησμονεί τον αναπαράλληπτο Δευτέραλη, που τόσο πολύ αγαπήθηκε από τους ελληνοκύπριους παίκτες και φιλάθλους. Είχε τον καθολικό σεβασμό, τολμώ να πω ίσως και μεγαλύτερο από αυτό που του έριχναν οι ίδιοι οι Τουρκοκύπροι. Αξίζει να σημειωθεί πως στην κηδεία του, η οικογένειά του, παραμερίζοντας τα υπόλοιπα στεφάνια, τοποθέτησε το στεφάνι που κατέθεσε η ΚΟΠ στο πιο ευδιάκριτο σημείο. Ο φίλος μου Σεβίν, μέχρι σήμερα εισπράττει αυτή την απέναντι αγάπη και αναγνώριση από την ΑΕΠ. Γνωρίζω προσωπικά την αγάπη που τρέχει προς την ομάδα του και πόσο ενδιαφέρεται και μάχεται με όλες τις δυνάμεις για τη δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους των δύο κοινοτήτων. Το ενδιαφέρον της ανόρθωσης για τον Αλή και τον Φικρέτ ποτέ δεν σταμάτησε. Απλώς σημειώνω ότι και στην κηδεία του μακαριστού Αλή, πριν από 2 χρόνια περίπου, το στεφάνι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανόρθωσης, με το οποίο παρέστησα στην κηδεία, τοποθετήθηκε από την οικογένειά του στην πλέον περίοπτη θέση.